Απουσιάζουν και αυτοί, Τσιλικύρης, Χιντζίδης και Τσεμπερίδης, επίσης απόντες. Αναλαμβάνει το ρόλο της πίεσης, η παλιά δεν φτάνει στο Χρήστου, κόπηκε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, ο Κουτσόπουλος εδώ συνέχεια, η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου παίρνει ο Κατσίκης. Σαρακατσάνος σε ένα ημίχρονο, το οποίο δεν είχε... Τώρα για να δω συνέχεια στο παιχνίδι, μια πρώτη μονομαχία στον αέρα από τον Πασιαβούρα. Η παλιά τώρα παίρνει τα κουνάκια από τον Λαζανά, ο Καλαδέμητρος είναι αυτός που λέει για να πιέσει με τον Λαζανά σε βοήθεια. Θα έχουμε τον Δημήτρη και τον Κωνσταντίνου τώρα να ξεφεύγει εντυπωσιακά, να κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια να βγάζει και την παράδειξη στον αγωνιστικό χώρο. Δυνατές εμάχες, τώρα η παλιά από τον Αρκοτζούλ. Από την δεξιά πλευρά είναι ο Βλάχος, ο οποίος έκανε τη μεταβίβαση από το γήπεδο για να περάσει ο Λούτη. Ξανά. Έχουμε τον Κωνσταντίνου τώρα να κερδίζει ένα φάου. Το πλεονέκτημα από την ομάδα του Απόλλωνα. Πάλι ο Κωνσταντίνου, ο οποίος σε δίνει μάχη σέντρα του γηπέδου. Δεν υπάρχει σκόρ εδώ στο γήπεδο. Του πλάτα. Προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα και να κάνει το σούπερ βέρτι, δεν τα κατάφερε. Να τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα συνδυάζεται, Νάτιος, ο οποίος έκασε την μπάλα. Την παλιά από τον Κρίφον και πάλι με τον Λούκης από την αριστερή πλευρά. Δεν θα γίνει το σούτ από την πλευρά των παιχτών του Πλατανιά, στη συνέχεια ένα φάλο. Θα είναι ένα αντικανονικό μαρκάρι Λεβέντη, ο οποίος έκανε τη μεταβίβαση. Να και πάλι τώρα οι παίκτες του... Μπάλα κοντράρει στον Κύρια και είναι η κατοχή για τον Κωνσταντίνου που θα κάνει το γεύσμα για τον Τριανταφύλλου. Εκεί η μπάλα θα φτάσει στον Καραχάλιο, αλλά πλάγιο για τον Καζάτζη που θα κερδίσει. Κεφαλιά ο Κύριας με το κεφάλι στον Κωνσταντίνου. Το βολέ από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων στον Καζάτζη που θα χάσει από τον Κωνσταντίνου χωρίς φάουλ. Κάθε την παλιά για τον Χανιώτη, ο οποίος είναι Κουσταλέλης για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου θα κάνει το σουτ, την μπάλα λίγο έξω από την εστία της Γλυφάδας. Νέο σουτ για τον Απόλλωνα, νέα χαμένη ευκαιρία. Εκείς τους και τα σουτ και καλά κάνουν, καθώς ποδόσφαιρο είναι, θα χάσει την μπάλα. Κωνσταντίνου κρατά από τα αριστερά. Λάθος από τον Καζατζή, η μπάλα στον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, αλλαγή παιχνιδιού για τον Σεμερτζίδη. Σεμερτζίδης εκτελεί το φάουλ, η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου στην αγκαλιά του χώνου. Προωθήθηκε ο Κωνσταντίνου. Κατσίκης, ο οποίος έχει ένα σύνθετο ρόλο, ο οποίος από τον
επιθετικό της του Απόλλωνα, έχασε την μπάλα, ο Κωνσταντίνου θα κάνει. Είμαι για λίγο και τον Αλέξανδρο Ζνιάδη. Σε αρχικά, Στέλιο Μαραγκό. Το 2002 έχει το φιλικό σκοπό για τον Ακράβιο, ομάδα που άρχισε να κάνει την εμφάνισή τη. Σου είπε Μπρατιάνη, προσπαθεί να περάσει, θα το κόψει καθαρά. Κωνσταντίνο θα παλύσει μέσω τη ρήτρα τη αποδέσμευσή του την υπογραφή του Καναδού. Έχω σπάθει τον Κωνσταντίνο, θα το φύγει. Νερό, Νικήρη. Εξτρέμ. Εδώ η παλιά για τον Μπρατσιάνη. Τώρα ανεβαίνει ο Γελαδάρης. Αλλά θα κόψει ο Κωνσταντίνου. Κώστας Κουντούλας από τον αγωνιστικό χώρο. Βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχοντας κάνει την νίκη γκολ εκτός έδρας. Και δύο ήττες με ένα 0 εντός από τον Εργοτέλη. Και εκτός στα Ψαχνά από τον τοπικό Ερακλή. Όσον αφορά κάνει την κίνηση ο Παπαγεωργίου. Θα πάρει την μπάλα. Αφήνει να σκάσει μπροστά του για να βγάλει τη σέντρα την οποία και βγάζει. Απομακρύνει τη φλόγα. Βάλαμε το Χασομέρι ξανά. Ζουρούδη από τα αριστερά. Προσποίηση. Ανεβαίνει και ο Παγώνης. Θα του δώσει τώρα την μπάλα. Με το αριστερό πόδι θα κερδίσει. Αριστερά η Λάρισα. Πάμε στο Κώστα Κουντούλα. Έχουμε αλλαγή για του. Σύμφωνα με τον Τίτσιο. Παρατηρία μαρτυρία του κοινού στη Ριζούπολη. Εκτός αγωνιστικού χώρου out. Περνάει την μισή γραμμή. Συνεχίζει την προσπάθειά του και το πλάγιο είναι για τον φεύγει ωραίο Τζανακάκης, ο οποίος έχει χώρο. Ο Τζανακάκης θα βγάλει την παράλληλη σέντρα σε καλή θέση εκεί ο Τζαχώρα. Ο χρόνος των καθυστερήσεων γέμισμα του Γεωργίου για τον Ρωμάνο. Πίτσος. Παρή την κεφαλιά εκεί. Ο Δωματάς τρέχει ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης κερδίζει προς τιμή την μπάλα. Επιμένει ο Δωματάς και έχουμε την μπάλα out. Ενώ έχει τραυματιστεί ο Τουτσαρίδης με τον Πίτσο. Πίτσος αποφεύγει τον αντίπαλό του. Πίτσος για τον Ευαγγέλο. Αριστερά η Λάρισα πάνω στο Κώστα Κουντούλα. Έχουμε αλλαγή για τον Κώστα.